Τη δεκαετία του 1940 ο George Orwell δημοσίευσε ένα μυθιστόρημα που απεικόνιζε ένα δυστοπικό μέλλον, πολύ εξεζητημένο για την εποχή. Το έτος 1984 ο κόσμος έχει πάρει μια αγνώριστη μορφή. Όλα τα απομεινάρια αυτού που ήταν κάποτε έχουν πλέον καταστραφεί καθώς ο 20ος αιώνας πήρε μια φρικτή τροπή. Ο Orwell φαντάστηκε έναν κόσμο που κυριαρχούσε ολοκληρωτισμός. Ο ατομικισμός είχε πεθάνει στην πραγματικότητα και η ιστορία ήταν απλώς θέμα γνώμης. Φυσικά αυτό δεν συνέβη ποτέ, καθώς ήταν απλώς μυθοπλασία, αλλά το μυθιστόρημα 1984 έχει αναβιώσει στη λαϊκή κουλτούρα της εποχής μας επειδή πολλοί έχουν κάνει συνδέσεις μεταξύ αυτής της σκοτεινής κοινωνίας και της σημερινής δικής μας. Ο Orwell δεν είδε ποτέ την άνοδο του διαδικτύου ή τις πολιτικές του 21ου αιώνα, αλλά το μυθιστόρημα αντιμετωπίζεται από ορισμένους σχεδόν ως προφητικό. Η συνεχής παρακολούθηση κάθε πολίτη από το ίνξο, η συνεχής παρακολούθηση της κάθε κατάστασης από κάθε κυβέρνηση εναντίον των ίδιων των πολιτών της, έχουν κάνει σήμερα αυτό το μυθιστόρημα μόνο πιο δημοφιλές καθώς περισσότεροι συγκρίνουν αυτή τη δυστοπική κοινωνία με τη δική μας. Αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα δεν έχει σκοπό να συγκρίνει τη δική μας κοινωνία με την κοινωνία του Orwell. Αυτό το βίντεο είναι απλώς μια περίληψη της πολιτικής, της ιστορίας και του κόσμου στο σενάριο που δημιούργησε ο Orwell. Όπως είναι αναμενόμενο, θα φανερωθούν κάποια από τα σημεία του βιβλίου, κάποιες πτυχές, σαν να λες ας πούμε το τέλος σε κάποιον που θα δει μια ταινία, και αυτό καθώς αυτό το βίντεο ξεμπροστιάζει πλήρως τον κόσμο και την κοινωνία του 1984. Ας ξεκινήσουμε με λίγη ιστορία. Πώς διαμορφώνεται ο κόσμος αυτός ο τραγικός? Στο μυθιστόρημα του Orwell ο 20ος αιώνας είναι μια μεγάλη τραγωδία. Οι δυνατότητες της ανθρωπότητας και η πολλά υποσχόμενη μεγάλη πορεία του πολιτισμού κατασπαταλώνται εξ ολοκλήρου μέσα σε λίγες δεκαετίες. Δεδομένου ότι το μυθιστόρημα εκδόθηκε το 1949, δεν είναι περίεργο ότι εδώ είναι που το μέλλον αρχίζει να παίρνει τον κατήφορο. Όλα ξεκίνησαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την αυγή του ψυχρού πολέμου. Η πρόδρομη διαίρεση του κόσμου έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται. Για εμάς τον 21ο αιώνα ξέρουμε πως τελειώνει. Η Σοβιετική Ένωση πέφτει, ο Πυρηνικός Πόλεμος δεν γίνεται ποτέ κλπ. Όμως στο χρονοδιάγραμμα του Orwell δεν υπάρχει η επί δεκαετίες ένταση του ψυχρού πολέμου μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας. Αντιθέτως, κάποια στιγμή στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεσπά ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πυρηνικές βόμβες χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Κόλτσεστερ, αλλά όχι στο Λονδίνο. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι η Βρετανία βομβαρδίστηκε πολλές φορές με πυρηνικά. Αυτό συνέβη πιθανότατα γύρω στο 1954. Κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη, καθώς ο στρατός της σάρωσε ακόμη και την Ημυρική Χερσόνησο. Οι Βρετανικές νήσοι έγιναν το τελευταίο προπύργιο στην Ήπειρο. Μετά τον πόλεμο η Δύση ενοποιήθηκε καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανική Κοινοπολιτεία ενώθηκαν σε μία ενιαία χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Νότια Αφρική, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Βρετανία σχηματίστηκαν για να δημιουργήσουν την Οκεανία. Η Οκεανία στη συνέχεια προσάρτησε τη Λατινική Αμερική. Μετά από αυτό, η ιστορία γίνεται λίγο θολή. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι εξαιτίας των τραυματικών γεγονότων του πολέμου σημειώθηκαν αναταραχές στην Οκεανία και τη Σοβιετική Ένωση. Κάποια στιγμή μετά το 1954 στην Οκεανία ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του καπιταλισμού και μιας νέας εγχώριας ιδεολογίας. Αυτός ο πόλεμος, στο 1984, αναφέρεται ως επανάσταση. Αυτή η νέα ιδεολογία νίκησε και κάτω από αυτή τη νίκη συγκροτήθηκε σε ένα ενιαίο κόμμα, το Ινσοκ. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο, αλλά πρώτα ας μιλήσουμε για τον υπόλοιπο κόσμο. Κάποια στιγμή στη δεκαετία του 1950 και του 1960 έγιναν ταυτόχρονες επαναστάσεις στη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα. Ο νεομπολσεβικισμός ένωσε την Ευρώπη με τη Ρωσία σε ένα έθνος, την Ευρασία, ενώ η Κίνα αφού πολέμησε με τον εαυτό της για μια δεκαετία τελικά σχηματίστηκε στην Ανατολική Ασία κάτω από την ωραία ονομαζόμενη ιδεολογία που ονομάζεται «εξάλληψη του εαυτού». Αυτή η ιστορία που μόλις διαβάσατε είναι κάτι που κανένας πολίτης στην Οκεανία δεν θα γνώριζε, και αυτό είναι ένα καλό ξεκίνημα για να σας εισαγάγουμε σε αυτόν τον δυστοπικό κόσμο. Μέχρι το 1984 ο κόσμος είναι χωρισμένος μεταξύ αυτών των τριών εθνών, Οκεανία, Ευρασία και Ανατολική Ασία, όλα σε κατάσταση διαρκούς πολέμου για μια περιοχή που ονομάζεται η σημερινό μέτωπο. Η Βόρεια Αφρική μέσω της Μέσης Ανατολής, της Ινδίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι πεδίο μαχών και η κυριαρχία εναλλάσσεται συνεχώς μεταξύ των τριών υπερδυνάμεων. Θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα. Παρόλο που η ιστορία των αρχών του 20ου αιώνα από το 1984 θα ήταν μόλις δεκαετίες πριν, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι χιλιάδες.
Οι άνθρωποι της ιστορίας του έθνους πριν από το Ιγκσοκ είναι απλώς μύθοι και αυτό που υπάρχει είναι μια κοινωνία που είναι ολοκληρωτισμός στα άκρα του. Πρώτον, καλώς ήρθατε στη Βρετανία, μόνο που αν είστε πολίτης δεν την έχετε γνωρίσει ποτέ ως Βρετανία. Τι ξέρετε ως αεροδιάδρομο 1. Για πολλούς η Βρετανία είναι μια μακρινή ανάμνηση, αν υπάρχει και ως ανάμνηση. Η πρέσα του κόμματος στο μυαλό είναι τόσο ισχυρή που αυτό που κάποτε ήταν ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός όπως ένα όνομα χώρας μπορεί να μοιάζει με ένα μυδρό όνειρο, που αναρωτιέσαι αν συνέβη καν, αν ήταν ποτέ αληθινό. Μετά το ξεχνάς. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Οκεανίας, ο έλεγχος της πληροφορίας σε τέτοιο βαθμό που τα γεγονότα δεν είναι πραγματικότητα και η πραγματικότητα μπορεί να αλλάξει απλά και μόνο για το καπρίτσιο του μεγάλου αδελφού και του κόμματος, του Ιγκσοκ. Το Ιγκσοκ ελέγχει τα πάντα. Το Ιγκσοκ καταλαμβάνει τα πάντα. Το να πούμε ότι αυτή η κατάσταση αλλάζει σημαντικά μια κοινωνία, είναι πολύ λίγο. Το Ιγκσοκ κατέστρεψε την κοινωνία και την αναδιαμόρφωσε σε κάτι όπου μόνο αυτό μπορεί να ευδοκιμήσει. Ο δυτικός πολιτισμός είναι ουσιαστικά νεκρός, τώρα είναι μόνο ένας πολιτισμός που υπάρχει καθαρά για το κόμμα, ώστε αυτό να κυβερνά χωρίς αμφισβήτηση. Πώς ακριβώς το έκανε αυτό δεν το γνωρίζουμε. Τώρα, όταν λέω κόμμα, το Ιγκσοκ δεν είναι ένα κόμμα όπως οι Δημοκρατικοί, οι Ρεπουμπλικάνοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμα και οι Ναζί. Είναι περισσότερο σαν μια κοινωνία μέσα σε μια κοινωνία που έχει τη δική της ξεχωριστή κουλτούρα και κανόνες διαφορετικούς από την πλειοψηφία του πληθυσμού. Η Οκεανία χωρίζεται σε τρεις κύριες τάξεις. Το εσωτερικό κόμμα, βασικά οι μυστικοπαθείς επικεφαλής του κράτους, είναι μόνο το 2% του πληθυσμού, ακολουθούμενο από το εξωτερικό κόμμα, τους γραφειοκράτες αλλά ακόμα αφοσιωμένους, μορφωμένους ανθρώπους, που είναι το 13%, και μετά όλοι οι άλλοι, οι προλετάριοι, οι αμόρφωτοι και εύκολα χειραγωγήσιμοι, απλοϊκοί που ζουν στη φτώχεια χωρίς να γνωρίζουν τίποτα καλύτερο. Σκεφτείτε το σαν τις άρχουσες τάξεις ενός βασιλείου όπου οι ευγενείς έχουν τα δικά τους θέματα και τη δική τους κουλτούρα, ενώ οι μάζες είναι απλά οι κοσμικοί αγρότες για τους οποίους κανείς δεν ενδιαφέρεται πραγματικά. Το εσωτερικό και το εξωτερικό κόμμα χωρίζεται σε 4 κυρία τμήματα, το Υπουργείο Ειρήνης, που διεξάγει πόλεμο κατά της Ευρασίας ή της Ανατολής, ανάλογα με το ποιος είναι ο εχθρός εκείνη τη στιγμή, το Υπουργείο Αγάπης, που φημώνει την αντιπολίτευση με συνοπτικές διαδικασίες, το Υπουργείο Αλήθειας, ο βραχίωνας προπαγάνδας του κόμματος. Η προπαγάνδα είναι για να το θέσουμε ελαφρά την καρδία. Ο σκοπός του κόμματος να ξαναγράψει, να εφεύρει ή να καταστρέψει κάθε αντικρουόμενο κομμάτι είδησης και της ιστορίας που πηγαίνει ενάντια στο κόμμα. Οι ειδήσεις μιλούν για ήρωες πολέμου που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν κλπ. Το Υπουργείο της Αυθονίας ασχολείται με την οικονομία και τα μερίδια, αποφασίζει ποιος παίρνει τι και σε ποιους πρέπει να περικοπούν οι πόροι. Κάθε Υπουργείο στεγάζεται σε πυραμίδες που δεσπόζουν στον ορίζοντα του Λονδίνου σε ύψος 300 μέτρων ή περίπου 1000 ποδιών. Στην Οκεανία το μόνο πράγμα που έχει σημασία είναι το Ιγκσοκ. Δεδομένου ότι οι προλετάροι είναι πολύ αμόρφωτοι για να έχουν σημασία και είναι εύκολο να χειραγωγηθούν είτε με εθνικιστικές κολακίες είτε με τη δημιουργία μιας ψεύτικης κρίσης, το κόμμα έχει μόνο να ανησυχεί για τη δική του σταθερότητα για να επιβιώσει, οπότε δεν παρακολουθεί ούτε ενδιαφέρεται πραγματικά για την πλειοψηφία του πληθυσμού. Το κόμμα πρέπει να ανησυχεί μόνο για τη δική του σταθερότητα, για να επιβιώσει, όπως ένα ανθρώπινο σώμα που παραμένει υγιές καθαρίζοντας τα επιβλαβή στοιχεία με μία αποτοξίνωση. Έτσι και το κόμμα αποβάλλει όσους δεν είναι απόλυτα πιστοί στην ιδεολογία. Πριν από δεκαετίες υπήρξαν μαζικές εκαθαρίσεις στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 στο εσωτερικό του κόμματος. Το Ιγκσοκ αφαίρεσε κάθε απειλή του παλιού κόσμου για να παγιωθεί ανάμεσα σε φανατικούς νέους υποστηρικτές αποκόπτοντας τον πληθυσμό τόσο του κόμματος όσο και των μαζών από την ιστορία. Το Ιγκσοκ είναι σε θέση να έχει το μονοπόλιο στα γεγονότα, για παράδειγμα, το κόμμα λέει ότι εφήβρε το αεροπλάνο, αυτό είναι απλά γεγονός τώρα και όλοι το πιστεύουν. Το Υπουργείο Αλήθειας ξαναγράφει ή καταστρέφει κάθε στοιχείο που αποδεικνύει ότι αυτό δεν ισχύει. Όσοι από το κόμμα αμφισβητούν ανοιχτά την ανακάλυψη, απλά εξαφανίζονται ή στέλνονται στο Υπουργείο της Αγάπης, για επανεκπαίδευση. Συνεχίζεται μαζικά η προπαγάνδα, μέχρι ότου για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να γίνει γεγονός ότι το κόμμα όντως εφήβρε το αεροπλάνο. Αυτή είναι η διαδικασία. Ο τρόπος με τον οποίο το περιγράφει ο Όργουελ είναι ότι απλά μέσα από την εξέλιξη των δεκαετιών το Ιγκσοκ κατάφερε να κανονικοποιήσει χαρακτηριστικά που δεν υπήρχαν στη Δύση εδώ και αιώνες. Ο ταξικός διαχωρισμός, ο αναλφαβητισμός, οι μαζικές θηριωδίες, η λογοκρισία, όλα αυτά επιτρέπονται να είναι κοινός τόπος, επειδή όποιος δεν συμφωνούσε, είναι είτε πολύ ασήμαντος είτε νεκρός για να νοιάζεται. Στη συνέχεια, παγιώνεται αυτή η βάση ενός γεγονότος ή μιας είδησης με νεανικούς και εθνικιστές νέους ενήλικες και προκύπτει ένα υγιές μέλλον για την ιδεολογία του Ιγκσοκ. Η ιδεολογία του Ιγκσοκ είναι τόσο βαθιά που τα παιδιά είναι πιο πιθανό να καταγγείλουν ανοιχτά τους ίδιους τους γονείς τους για εγκλήματα σκέψης.
Το ίνσοκ αναδημιούργησε την κουλτούρα, δημιούργησε νέους όρους για να επιτρέπει μόνο σε αυτό να υπάρχει. Ένα έγκλημα σκέψης είναι οτιδήποτε αντιτίθεται στην πολιτική του κόμματος. Αν διαπράξετε ένα έγκλημα σκέψης, μπορεί να εξαερωθείτε από την αστυνομία σκέψης, απλά να εξαφανιστείτε και όταν εννοώ να εξαφανιστείτε εννοώ ότι είναι πλέον γεγονός ότι δεν ήσασταν ποτέ ένα άτομο, είστε ένα μη άτομο. Αυτό δεν είναι σαν μια απλή τιμωρία σιωπής που όλοι ξέρουν αλλά κανείς δεν μιλάει. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι όλοι απλά ξεχνούν ότι υπήρξε κάποιος που διέπραξε έγκλημα σκέψης και ξεχνούν ότι το ξέχασαν. Η αναφορά της ύπαρξής του με κάποιο τρόπο από την οικογένειά του, τους συναδέλφους του είναι πλέον ένα έγκλημα σκέψης από μόνο του. Τα έγγραφα αλλάζουν ή καταστρέφονται έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία απόδειξη ότι υπήρξε ποτέ ο εγκληματίας. Με αυτόν τον τρόπο το ίνσοκ είναι σε θέση να καταπνίξει κάθε αντίθετη άποψη ή αλλιώς crime think. Αυτός ο όρος προέρχεται από την επίσημη γλώσσα του κόμματος, τη Newspeak, που προέρχεται από τα αγγλικά, αλλά έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου για να ελέγχει τη χρήση λέξεων που μπορεί να είναι απειλητικές για το κόμμα. Απλοϊκοί όροι όπως Duck Speak, Crime Think, Black Hide, με τον περιορισμό της γλώσσας σε μικρά κομμάτια για να κάνει τη συζήτηση ελεγχόμενη ή ανατρέψιμη. Το ίνσοκ έχει απλώς το μονοπόλιο στον πολιτικό λόγο επειδή επινόησε αυτές τις λέξεις. Στο 1984 αυτό πηγαίνει βαθύτερα από το επίπεδο μιας περίεργης γλώσσας. Η πλήση εγκεφάλου είναι μια πολιτισμική εκδήλωση που φτάνει μέχρι το πιο προσωπικό επίπεδο. Η πραγματικότητα και η ίδια η ιστορία μπορούν να αλλάξουν με το γραφειοκρατικό κτύπημα μιας πένας και κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό το κτύπημα συνέβη ποτέ. Αυτό είναι το doublethink, ένας νέος όρος της γλώσσας για να κρατάς δύο αντικρουόμενες πεπιθήσεις και να τις θεωρείς και τις δύο ίσες, χωρίς κάποια να ακυρώνεται, δηλαδή και οι δύο γίνονται πιστευτές αν και αντίθετες. Αυτό γίνεται πιο εύκολα κατανοητό στο συνεχιζόμενο πόλεμο στο βιβλίο. Το κόμμα λέει στο κοινό ότι η Οκεανία ήταν πάντα σε πόλεμο με την Ευρασία, ακόμη και αν πριν από λίγα χρόνια ο εχθρός ήταν η Ανατολική Ασία. Οι βόμβες της Ανατολικής Ασίας έπεσαν βροχή στην πόλη, αλλά όλοι πιστεύουν ότι ήταν η Ευρασία, επειδή το είπε ο μεγάλος αδελφός και το κόμμα. Η Ευρασία ήταν πάντα ο εχθρός. Η Ανατολική Ασία ήταν πάντα ο σύμμαχος, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει με μια ιδιοτροπία κάποιου στο κόμμα. Η ιστορία και οι πληροφορίες θα ξαναγραφούν από το κόμμα για να αντικατοπτρίζουν κάθε νέα αλλαγή. Δεν είναι θέμα να μεταδοθεί η πληροφορία από στόμα σε στόμα μέσω συζήτησης με άλλους ανθρώπους, απλά ήταν πάντα έτσι. Θα ήταν σαν να αλλάζεις τα χρώματα, ο ουρανός είναι μπλε αλλά το κόμμα λέει ότι ο ουρανός είναι τώρα κόκκινος, οπότε πιστεύεις ότι είναι κόκκινος, δεν λες η προσποίηση ότι με όλη σου την καρδιά, ξέρεις με βεβαιότητα ότι ο ουρανός ήταν πάντα κόκκινος, ποτέ δεν σκέφτηκες καν ότι έγινε η αλλαγή. Αυτός είναι ένας άλλος όρος της γλώσσας, Newspeak, που ονομάζεται μαύρο-άσπρο, Black-White. Για ποιο λόγο όμως και πώς συμβαίνει αυτό? Είναι όλοι ηλίθιοι. Λοιπόν, αν πάτε με βάση τα δημογραφικά στοιχεία, ναι, οι περισσότεροι είναι σχεδόν ηλίθιοι. Δεν είναι τόσο απλό όμως. Αυτός ο κόσμος είναι το μόνο που έχουν γνωρίσει ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Σκεφτείτε π.χ. τη Βόρεια Κορέα. Για την ακρίβεια, εφαρμόστε όλα αυτά στη Βόρεια Κορέα. Ο Kim Jong-un τα λάμδα πρέπει να εμπνεύστηκε από τον Orwell με κάποιο τρόπο. Μπορείς να λες ό,τι θέλεις και να σε πιστεύουν εφόσον μεγαλώνεις γενιές και γενιές ώστε να σε λατρεύουν, οπότε τι είναι το ίνσοκ? Είναι φασιστικό. Σοσιαλιστικό. Ολοκληρωτικό. Πράσινο κόμμα. Έχει συγκεκριμένες πολιτικές. Ποιες είναι οι απόψεις του για τα πολιτιακά δικαιώματα? Το ίνσοκ από μόνο του είναι ένα ένιγμα, ένα προϊόν διπλής σκέψης doublethink. Επισήμως το ίνσοκ είναι σοσιαλιστικό, διδάσκει ότι οι μέρες πριν από την Επανάσταση ήταν φρικτές, καθώς ο μέσος πολίτης κυριολεκτικά υποκλινόταν στον καπιταλιστή, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να λέει ότι οι καπιταλιστές μπορούσαν να διαλέξουν οποιαδήποτε γυναίκα για να κοιμηθούν μαζί της και κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τότε ήρθε το ίνσοκ και έκανε για πάντα τον κόσμο καλύτερο, αλλά την ίδια στιγμή το ίνσοκ μισεί τους σοσιαλιστές, περιφρονεί τις σοσιαλιστικές πολιτικές και αυτό το παραδέχονται ανοιχτά όλοι, αλλά κανείς δεν βλέπει κάτι κακό σε αυτό, γιατί αυτή είναι η δύναμη της διπλής σκέψης. Η ιδεολογία του ίνσοκ, αν μπορείτε να την αποκαλέσετε έτσι, δεν διαφέρει καθόλου από τον ευρασιατικό μπολσεβικισμό ή την ανατολικοασιατική εξάλληψη του εαυτού. Είναι βασικά η ίδια κοινωνία τεχνολογικά και οι κοινωνικές διαφορές δεν απέχουν και τόσο πολύ μεταξύ των τριών, αυτό είναι κάτι που μπορεί να αναγνωρίζεται από όλους τους ή απλά να αγνοείται, δεν το ξέρουμε. Ο κρίκος που συνδέει τις ιδεολογίες είναι ο αέναος πόλεμος. Ο πόλεμος είναι αυτό που κυβερνά αυτόν τον κόσμο, είναι αυτό που επιτρέπει και στα τρία έθνη να επιβιώσουν, είναι ένας αντιπερισπασμός, μπορεί να ξεσηκώσει τις αμόρφωτες μάζες με μια συνεχή επισκιάζουσα δύναμη που χρησιμοποιεί ο μεγάλος αδελφός. Το ίνσοκ είναι ο προστάτης απέναντι στις ευρασιατικές ορδές ή τις ανατολικοασιατικές, όποιες από τις δύο και αν είναι εχθρικές.
Για ποιο λόγο πολεμούν? Για τους σπόρους. Λοιπόν, έχουν όλους τους σπόρους που χρειάζονται αφού ελέγχουν τόσα πολλά εδάφη. Για την εξουσία. Κανείς δεν μπορεί πραγματικά να ξεπεράσει τον άλλον, αυτό έχει ήδη διαπιστωθεί. Τότε τι? Τίποτα. Τσακώνονται για το τίποτα. Το μέτωπο του Ισημερινού και το Πολικό Μέτωπο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν ήταν ποτέ έδαφος κανενός, είναι απλώς μια γιγαντιαία αρένα μάχης όπου μεταφέρονται τα οικονομικά απόβλητα από την υπερφορτωμένη στρατιωτική ανάπτυξη όλων των χωρών. Σαν μια βαλβίδα εκτόνωσης ατμού. Τα σύνορα μετατοπίζονται συνεχώς, αμέτρητοι στρατιώτες πέθαναν από εδάφη που κανείς δεν θέλει και οι ντόπιοι υποδουλώνονται και μεταφέρονται μεταξύ των τριών χωρών για να δουλέψουν για την πολεμική μηχανή, η οποία συνεχίζει τον κύκλο ξανά και ξανά. Όλα τα έθνη έχουν πυρηνικά με τα οποία θα μπορούσαν εύκολα να καταστρέψουν το ένα το άλλο, να εισβάλλουν στη Βρετανία ή την Ευρώπη, να ξεκινήσουν πολέμους και με τη Ρωσία και την Κίνα, επιτιθέμενοι στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό διαταράσσει τα πάντα, καταστρέφει την ισορροπία δυνάμεων και σε αυτούς τους αρχηγούς κρατών, αρέσει η εξουσία που έχουν, έτσι πολεμούν συνεχώς για τη ζούγκλα και την έρημο για να κρατήσουν ό,τι έχουν, για να κρατήσουν τον εθνικιστικό ίστρο ψηλά. Το 1984 είναι ένας διεστραμμένος κόσμος, είτε είναι ρεαλιστικός είτε όχι δεν έχει σημασία, το σίγουρο είναι ότι η πληροφορία είναι ότι πιο σημαντικό και ο έλεγχος αυτής της πληροφορίας είναι το ακόμη πιο σημαντικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα που πρέπει να αποκομίσει κανείς από τον κόσμο του Orwell. Ό,τι έκανε το Ινσοκ ήταν για να βεβαιωθεί ότι ο πληθυσμός ήταν πιστός ή και πολύ ηλίθιος για να συνειδητοποιήσει τη χειραγώγησή του. Έφτασε στο σημείο να κάνει αυτούς που χειραγωγούσαν να πιστεύουν ότι δεν χειραγωγούσαν καν εξ αρχής. Ισχύει αυτό για τον κόσμο μας. Δεν θίγω καν αυτό το θέμα, ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Εντάξει, λοιπόν, είμαι ο Λάζαρος από Ελλάδα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν ναι, κάντε ένα like ή μια κοινοποίηση και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Μείνετε ασφαλείς!